Δεν θα μπορέσω να αποφύγω μια μικρή πολιτική εισαγωγή για να επισημάνω ανάμεσα στα άλλα την ισχυρή προβλεψιμότητα που έχει η Νέα Δημοκρατία. Φέτος θα είναι έτος εκλογών. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν ήταν το 16, δεν ήταν το 17, δεν ήταν το 18. Το 19 είναι σίγουρα έτος εκλογών. Και αυτή η προβλεψιμότητα της Νέας Δημοκρατίας είχε επικυρωθεί και με μια άλλη ικανότητα που είχαν στην προβλεψιμότητά τους στα θέματα της οικονομίας. Σας υπενθυμίζω ότι ο προϋπολογισμός του 16 ήταν ανεφάρμοστος, του 17 θα ενεργοποιείται ο κόφτης, το 18 θα κόβαμε τις συντάξεις και δεν θα βγαίνουμε από το μνημόνιο, γιατί υπάρχει τέταρτο μνημόνιο, το οποίο είναι στη συνέχεια για τα επόμενα 4 χρόνια και το οποίο έχει προσυπογράψει παρούσα κυβέρνηση. Μετά από αυτή τη φοβερή προβλεψιμότητα όλων αυτών των πραγμάτων, σας υπενθυμίζω ότι το επιτόκιο του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου σήμερα είναι χαμηλότερο από οποιαδήποτε στιγμή στην τελευταία 20ετία, από το 1997, ως απόλυτο νούμερο, είναι το χαμηλότερο επιτόκιο και το υπογραμμίζω αυτό, γιατί όπως ξέρετε στο μνημόνιο μπήκαμε όταν έπαψε η χώρα να έχει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και η χώρα επανήλθε και βγήκε από τα μνημόνια όταν ανέκτησε αυτή την ικανότητα να δανείζεται χρήματα από τις διεθνείς αγορές. Εμείς οικονομολόγοι το λέμε αξιόχρεο του ελληνικού κράτους. Συνεπώς αυτός ο κύκλος κλείνει και κλείνει με ένα πρόγραμμα του 15-18 το οποίο έχει πολλές και αρκετές δυσκολίες, αλλά έχει όμως και κάποια προφανή πλεονεκτήματα στα οποία η παρούσα κυβέρνηση πίστεψε ότι ήταν ένα σχέδιο ρεαλιστικό, ότι μπορούσαμε να το υλοποιήσουμε και να το ολοκληρώσουμε στην τριετία χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση. Ήταν λοιπόν ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό με τις δυσκολίες του, αλλά είχε δύο ακόμα στοιχεία για τα οποία ο απολογισμός πλέον της τριετίας αυτής του προγράμματος πρέπει να τα υπογραμμίσω. Το ένα είναι ότι ήταν ένα πρόγραμμα δημοσιονομικά που μας επέτρεψε να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της χώρας, δημοσιονομικά δηλαδή ότι μπορούμε να επιστρέψουμε στις αγορές στο τέλος του προγράμματος, κρατώντας όμως την κοινωνία όρθια. Δηλαδή ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο διατήρησε ισχυρές κοινωνικές μέρημνες σε όλη τη διάρκεια του και αυτό δεν αφορά μόνο το θέμα των συντάξεων αλλά και του γεγονότος ότι στη διάρκεια του προγράμματος πήραμε σημαντικά μέτρα κοινωνικά τα οποία επέτρεψαν να απομειωθεί ένα σημαντικό ποσοστό των πολιτών που ζούσαν κάτω από το όριο της φτώχειας, να αντιμετωπίσουμε τα ακραία φαινόμενα φτώχειας, να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος, την υγεία και την εκπαίδευση και να διαμορφώσουμε συνθήκες όπου την επόμενη μέρα, η επόμενη μέρα είναι εδώ, να έχουμε από την πρώτη μέρα της μετά το μνημόνιο Ελλάδας θετικά βήματα όπως ήταν η αύξηση του κατώτατου μισθού, η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και μια πληθώρα άλλων μέτρων που δείχνουν πλέον την κατεύθυνση της κυβέρνησης για την επόμενη μέρα. Το δεύτερο όμως θέμα, και θα σταθώ σε αυτό γιατί έχει σημασία για τη συζήτησή μας που θα επακολουθήσει, είναι ότι στη διάρκεια αυτών των τριών ετών κάναμε και ένα πολύ μεγάλο κύκλο μεταρρυθμίσεων, πολύ σημαντικό μεταρρυθμίσεων. Μεταρρυθμίσεων που ήταν μέρος της συμφωνίας για το μνημόνιο, οι πιο πολλές από αυτές, οι οποίες όμως είχαν θετικό πρόσημο. Να αναφέρω μερικές. Στα χωροταξικά ήταν η προσπάθειά μας να αποκτήσει επιτέλους η Ελλάδα κτηματολόγιο, το οποίο είναι η βάση για να συζητήσει οτιδήποτε άλλο για την ασφάλεια επενδύσεων. Για να αποκτήσει κτηματολόγιο έπρεπε να αποκτήσει δασικούς χάρτες, γυαλό και ταυτόχρονα να βάλει στις βάσεις με χρηματολόγιο, δασικούς χάρτες, γυαλούς και τα λοιπά, να μπορέσεις να φτιάξεις προϋποθέσεις για ένα χωροταξικό σχεδιασμό που να είναι αυτός που αξίζει πλέον στη χώρα.
Και εκεί κάναμε μεγάλες μεταρρυθμίσεις, διαμορφώσαμε το πλαίσιο, η νέα βάση πάνω στην ολοκληρώνοντας το κτηματολόγιο, τους δασικούς χάρτες κτλ. Υπενθυμίζω ότι δασικούς χάρτες παραλάβαμε στο 1%, τους έχουμε φτάσει στο 49% μέσα σε 18 μήνες και θα το φτάσουμε στο 90% μέχρι τα τέλη του 2020. Το χρηματολόγιο επίσης, το πήραμε 25%, θα το πάμε στο 85% μέχρι τα τέλος του 20. Και πληθώρα άλλων αντίστοιχων μεταρρυθμίσεων που έχουν θετικό πρόσημο και δημιουργούν πλέον μια νέα κατάσταση στην Ελλάδα, που είναι η αναγκαία προϋπόθεση για να συζητήσει κάποιος σοβαρά για μια αναπτυξιακή πορεία της χώρας, η οποία να πατάει στα πόδια της. Ο δεύτερη ενότητα μεταρρυθμίσεων έχει να κάνει με τις ίδιες τις ιδιωτικοποιήσεις και την αποεπένδυση σημαντικών εταιριών του κράτους. Παραλάβαμε ένα πρόγραμμα το οποίο έλεγε πλήρης ιδιωτικοποίηση όλων των εταιριών που έλεγε το κράτος. Αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις εμείς αλλάξαμε. Στην περίπτωση της ΔΕΗ δεν πουλήσαμε το 17%, άρα παρέμεινε το κράτος με 51%. Στην περίπτωση όλων των άλλων ενεργειακών τομέων, το προσεγγίσαμε μια διαφορετική οπτική. Σπάσαμε τις ενεργειακές εταιρείες στη μέση και διατηρήσαμε υπό δημόσιο έλεγχο όλες τις υποδομές, τα δίχτυα δηλαδή του φυσικού αερίου, του ρεύματος, του ΑΔΜΙΕ κλπ. Και πουλάμε εμπορικά κομμάτια, τα οποία εκ των πραγμάτων το εμπορικό τμήμα αρκετών ενεργειακών εταιριών μπαίνει πλέον σε ένα νέο πλαίσιο ανταγωνισμού, έτσι κι αλλιώς, λόγω των ευρωπαϊκών δεδομένων. Άρα και στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων κάναμε μια μεγάλη τομή απέναντι στις επιλογές που είχαν γίνει από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, τηρώντας κάποιες αυστηρούς όρους όσον αφορά την διατήρηση των δικτύων που αποτελούν τη βάση όλων του ενεργειακού μας συστήματος υπό δημόσιο έλεγχο. Θα μπορούσα να προσθέσω πληθώρα άλλων μεταρρυθμίσεων που είναι πολύ φιλικότερες προς την επιχειρηματικότητα, η απλοποίηση του συστήματος αδειοδότησης, που ήταν μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, ο νέος αναπτυξιακός νόμος, ο οποίος μέχρι τώρα οι προηγούμενοι αναπτυξιακοί νόμοι ενίσχυαν προκλητικά, θα έλεγα, πολύ μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, ενίσχυαν προκλητικά πολύ μεγάλες επενδύσεις ΑΠΕ, ο παλιός αναπτυξιακός νόμος. Εμείς από το 2015 δουλέψαμε ένα καινούριο αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος είναι απόλυτα προσανατολισμένος στη μικρομεσαία επιχείρηση και στην παραγωγική επιχείρηση. Άρα πετάξαμε έξω μεγάλα ξενοδοχεία, εντελώς πετάξαμε τις ΑΠΕ. Και το προσανατολίσαμε τον αναπτυξιακό νόμο αποκλειστικά σε μικρομεσαία παραγωγικό και παραγωγικές εταιρείες, δίνοντας πλέον ένα νέο στίγμα για την επόμενη μέρα. Και εν κατακλείδη όλη αυτή η προσπάθεια, η μεταρρυθμιστική προσπάθεια, η δυνατότητα δηλαδή να αποκτήσει η χώρα ένα ασφαλές χωροταξικό πλαίσιο χρήσης γης, μια ασφαλή αποτύπωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, αφενός με δημιουργεί μια ασφάλεια για τις επόμενες γενιές και μια βάση για την ανάκαμψη. Από την άλλη, διαμορφώσαμε και τα αναγκαία εργαλεία προκειμένου να γίνει αυτό που αποτελεί και το αναπτυξιακό σχέδιο της επόμενης μέρας. Θα σταθώ με τρεις λέξεις πάνω στο αναπτυξιακό σχέδιο. Το μνημόνιο τελείωσε με καταθέτοντας η ελληνική κυβέρνηση το αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας. Στα μέσα δηλαδή του 2018, η τελευταία πράξη του Μνημονίου ήταν ουσιαστικά το αναπτυξιακό σχέδιο που υπέβαλε η χώρα και στο οποίο ουσιαστικά λέει τρία πράγματα. Το πρώτο το είπα ήδη, ότι η εργασία και ο κόσμος της εργασίας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της επόμενης μέρας. Εκεί δηλαδή που θα είναι και η αντιπαράθεση κατά τη γνώμη μου στις επόμενες εκλογές αφορά το ρόλο και το πώς καταλαβαίνουμε το θέμα της εργασίας στην ανάπτυξη της επόμενης μέρας. Το δεύτερο στοιχείο είναι η στροφή της ελληνικής οικονομίας πρωτίστως σε παραγωγικές και εξαγωγικές δραστηριότητες. Αυτό έχει μια σημασία διότι δεν είναι μια κουβέντα πλέον στο κενό.
Όπως ξέρετε, από το 2015 μέχρι σήμερα, υπό αυτές τις συνθήκες υπάρχει μία ανάπτυξη μικρή, γύρω στο 2%, και το 2016 και το 2017 και το 2018, και ελπίζουμε ότι φέτος θα είναι κοντά στο 3% κτλ. Αυτή η ανάπτυξη έχει σημασία ότι προήλθε αποκλειστικά από τη βελτίωση των εξαγωγών της ελληνικής οικονομίας και την άνοδο του τουρισμού. Εξαγωγές και τουρισμός, δύο δηλαδή κατεξοχήν συναλλαγματοφόροι τομείς που φέρνουν συνάλλαγμα, που σημαίνει ότι η ελληνική οικονομία στρέφεται όλο και πιο πολύ στο να βελτιώνει τις εξαγωγές και να βελτιώνει και τις επιδόσεις προς ελληνικό συνάλλαγμα από το εξωτερικό. Αυτό δημιουργεί όρους μιας πιο βιώσιμης ανάκαμψης. Δεν στηρίζεται σε μια, προφανώς, το πληρώσαμε πολύ ακριβά, ένα αναπτυξιακό μοντέλο πριν από το 2008, το αναπτυξιακό μοντέλο που ήθελε να στηρίζεται η ανάπτυξη στην κατανάλωση, στα μεγάλα έργα, στην εσωστρέφεια της οικονομίας, στο εσωτερικό της και στη χρηματοδότηση αυτή με δανεισμό, τόσο της κατανάλωσης όσο και του ελληνικού κράτους. Αυτό ανήκει στο παρελθόν, αυτό μας οδήγησε στην κρίση. Τώρα το αναπτυξιακό μοντέλο είναι επικεντρωμένο, επαναλαμβάνω, σε μια μεγάλη στροφή στην παραγωγή, μια στήριξη των δραστηριοτήτων κάθε μορφής που είναι πιο εξωστρεφής. Δεν είναι μόνο η μεταποίηση που κάνει καλές εξαγωγές, ο αγροτικός τομέας που βελτίωσε αρκετά τις εξαγωγές του, είναι και πληθώρα υπηρεσιών, είναι τομείς της νέας τεχνολογίας που εμπλέκεται πολύ η νεολαία μας και οι οποίοι έχουν διεθνοποιήσει αρκετά τις δραστηριότητές τους. Συνεπώς η κατεύθυνση με την οποία κινείται η επόμενη μέρα, επαναλαμβάνω, είναι μια πιο εξωστρεφής και παραγωγική οικονομία. Ο κόσμος εργασίας παρών, δεν θα επιτρέψουμε, ούτε θέλουμε μια ανάπτυξη η οποία θα διευρύνει τις εισοδηματικές και κοινωνικές ανισότητες, και μια ανάπτυξη η οποία θα είναι βιώσιμη, θα έχει στέρεα πόδια και θα μπορέσει για τα επόμενα χρόνια να έχει και σταθερότητα και να μπορεί να ανανεώνεται. Τώρα, ο ενεργειακός τομέας είναι στο επίκεντρο αυτής της μετάλλαξης της ελληνικής οικονομίας και προσπαθήσαμε από την αρχή να προσαρμόσουμε με μεγάλες μεταρρυθμίσεις τον ενεργειακό τομέα σε αυτά τα νέα δεδομένα. Τα νέα δεδομένα είναι διεθνή, προκύπτουν από τις διεθνείς εξελίξεις. Θα το πω συμβολικά με μία λέξη. Ο ενεργειακός τομέας και στην Ευρώπη αλλάζει και στον κόσμο αλλάζει υπό το βάρος μιας μεγάλης συμφωνίας που έκανε όλες τις χώρες του κόσμου με εξαίρεση τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που είναι η Συμφωνία του Παρισιού. Η Συμφωνία του Παρισιού επικεντρώνεται στην κλιματική αλλαγή. Λέει ότι ο κόσμος δεν μπορεί να συνεχίσει όπως είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, είναι παρούσα. Άρα πρέπει να πάρουμε μέτρα για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι στο επίκεντρο της παγκόσμιας πλέον. Επαναλαμβάνουμε, εξαίρεση στις ΗΠΑ που δεν την προσυπέγραψαν. Το οποίο λέει, θέτει μια σειρά από συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Λίγο μετά, ένα χρόνο μετά, η Ευρωπαϊκή Ένωση συναποφασίσαμε όλοι μαζί ότι για να πετύχουμε τους στόχους κλιματικής αλλαγής στην παγκόσμια οικονομία, στην Ευρώπη πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Τι δύο στόχους βάλαμε. Το 2030 πρέπει να καταναλώνουμε 30% λιγότερη ενέργεια από ό,τι το 2009, δηλαδή σε μια 20ετία, από το 9 μέχρι το 30, η κατανάλωση ενέργειας που κάνουμε ως κοινωνία, ως οικονομία, πρέπει να είναι μείον 30%. Αυτό σημαίνει ότι τα σπίτια μας πρέπει να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, τα αυτοκίνητα που οδηγούμε πρέπει να καταναλώνουν 30% λιγότερη ενέργεια,
τα εργοστάσια που δουλεύουν 30% κάτω, το ξενοδοχείο που είμαστε και κάνουμε την ομιλία πρέπει να βρει τρόπο να μειώσει την κατανάλωση 30% και ούτω καθεξής. Άρα αυτό μιλάει για μια μεγάλη τομή στον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε ενέργεια με ένα προκλητικά υψηλό ρυθμό εξοικονόμησης. Κάθε χρόνο πρέπει να εξοικονομούμε 1,5% ενέργειας, 1,5% την ενέργεια που καταναλώνουμε σε οποιοδήποτε τομέα. Ο δεύτερος δε στόχος που έβαλε η Ευρώπη και συνυπογράφει η Ελλάδα είναι επίσης πάρα πολύ απλός, λέει ότι από την ενέργεια που καταναλώνουμε το 2030, το 32,5% πρέπει να είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Από το σύνολο της κατανάλωσης, το 1/3 πρέπει να είναι από ΑΠΕ. Πρακτικά αυτό σημαίνει για το ενεργειακό μας σύστημα ότι πρέπει να παράγουμε 60% της ενέργειας από ΑΠΕ. Σχεδόν 60. Άρα, λιγνίτης, άνθρακας θα απομειωθούν, φυσικό αέριο θα μείνει λίγο σταθερό και όλη η αύξηση της ενέργειας που παράγουμε θα προέρχεται από ΑΠΕ. Άρα αυτοί είναι οι δύο στόχοι. Οι δύο στόχοι αυτοί τέθηκαν, συμφωνήθηκαν από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Στους επόμενους μήνες και συγκεκριμένα το Γενάρη του 19, κάθε χώρα μαζί και η Ελλάδα υποβάλαμε το Εθνικό Σχέδιο για το Κλίμα και την Ενέργεια. Πώς δηλαδή, τι λέει αυτό, είναι ένα κείμενο το οποίο λέει από σήμερα μέχρι το 2030 τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα για να φτάσουμε σε αυτούς τους δύο στόχους. Και περιγράφει αναλυτικά πώς θα προχωρήσουμε στην ενέργεια, στις μεταφορές. Υπολογίζουμε δηλαδή ότι μετά το 2025 ένα στα δύο αυτοκίνητα που θα αγοράζουμε θα είναι ηλεκτρικό. Υπολογίζουμε διάφορα άλλα μέτρα για το πώς θα φτάσουμε σε αυτούς τους δύο στόχους. Περιγράφονται πολύ αναλυτικά στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα που υποβάλαμε, επαναλαμβάνω, το Γενάρη του 19. Άρα έχουμε ένα καθαρό δρόμο για το πώς θα φτάσουμε εκεί. Ο ενεργειακός αυτός σχεδιασμός, πέρα από την τεράστια επέκταση των ΑΠΕ, πέρα από τα τεράστια προγράμματα εξοικονόμησης που πρέπει να κάνουμε και να σχεδιάσουμε, έχει και ένα επιπρόσθετο στόχο που έχει το εθνικό μας σχέδιο για αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Δηλαδή όλη αυτή η μετάβαση που θα γίνει δεν μπορεί να αφήσει νοικοκυριά αδύναμα να έχουν πρόσβαση στην ενέργεια. Άρα αναπόσπαστο το κομμάτι είναι και αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Υπάρχει μια σειρά από μέτρα πολιτικές και στρατηγική για το πώς αντιμετωπίζεται αυτό το θέμα. Τελευταίο αστερίσκος, η ενέργειά μας, όπως ξέρετε, σήμερα έχει συγκεκριμένες πηγές. Καταναλώνουμε πάρα πολύ πετρέλαιο, όπως ξέρετε, για τις μετακινήσεις μας και τα λοιπά, και τα νησιά που παράγουν ακόμα ενέργεια με πετρέλαιο. Και φυσικό αέριο, που είναι η κύρια πηγή φυσικού αερίου που έχουμε και στην Ελλάδα, είναι η Ρωσία φυσικά. Η Ευρώπη έχει βάλει ως στόχο να διαφοροποιήσει τις πηγές από τις οποίες παίρνουμε ενέργεια, δηλαδή να είναι πιο πλουραλιστικός οι πηγές που παίρνουμε ενέργεια. Συνεπώς κάτι πρέπει να κάνουμε ως προς αυτό. Και το λέω αυτό διότι αφορά την περιοχή μας πάρα πολύ. Άρα υπάρχει ένα τεράστιο σύστημα διαφοροποίησης των πηγών ενέργειας, το οποίο αποτυπώνεται στους μεγάλους αγωγούς που φτιάχνονται πλέον και η Ελλάδα είναι ένα απόσπαστο κομμάτι αυτών. Και ξεκινάω με αυτό. Η Ελλάδα μετατρέπεται αργά αλλά σταθερά σε ένα ενεργειακό κόμβο. Από εδώ περνάει ο ΤΑΠ, ο οποίος θα φέρει αζέρικο αέριο στην Ιταλία, μέσω Τουρκίας, Ελλάδας, Αλβανίας και μετά θάλασσα. Δίπλα σε αυτό το έργο γίνονται οι λεγόμενες κάθετες διασυνδέσεις, δηλαδή όλες οι χώρες των Βαλκανίων θα διασυνδεθούμε. Ο IGB θα διασυνδέσει την Ελλάδα με την Βουλγαρία,
Ένας άλλος αγωγός διασυνδέει με τη Σερβία, συνεχίζει δηλαδή προς τη Σερβία, με τη Ρουμανία είναι ήδη διασυνδεδεμένη. Θα φτιάξουμε ένα καινούριο αγωγό Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία, καινούριος αγωγός που θα φτιάξει ένα δυτικό αγωγό που θα συνεχίσει μέχρι τη Σερβία. Άρα θα έχουμε διασύνδεση πλέον όλων των Βαλκανίων μέσα από αυτό το σύστημα αγωγών, τα οποία θα διαφοροποιούν πλήρως και τις πηγές προμήθειας ενέργειας, διότι θα επιτρέπουν πέρα από το αζέρικο αέριο, με την πληθώρα των σταθμών LNG που φτιάχτηκαν, η Ρεβιθούσα είναι ένας τεράστιος σταθμός, τον γενιάσαμε πριν από 2 μήνες. Η Ρεβιθούσα από μόνη της καλύπτει όλες τις ανάγκες Ελλάδας σε φυσικό αέριο, σε LNG, 100% ή το 40% όλων των Βαλκανίων. Άρα ένας τεράστιος σταθμός που επιτρέπει σε πλοία να πηγαίνουν από όλα τα μέρη, από Κουβέιτ, από Αμερική, από οπουδήποτε, να ξεφορτώνει και να τροφοδοτεί το σύστημα φυσικού αερίου. Άρα η Ελλάδα μετατρέπεται, επαναλαμβάνω, σε ένα κόμβο στο φυσικό αέριο και επιπρόσθετα αυτό ενισχύεται ακόμα περισσότερο από τις ανακαλύψεις στην Ανατολική Μεσόγειο υδρογόνων ανθράκων, Ισραήλ, Αίγυπτος, Κύπρος, ελπίζουμε και η Ελλάδα σύντομα, νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, Ιόνιο, έχουμε κλείσει 7 συμβάσεις, εκκρεμούν άλλες 2 της Κρήτης, θα τελειώσουν μέχρι τον Ιούνιο, άρα την επόμενη τριετία θα έχουμε ένα στάδιο ερευνών που θα μας πούνε ακριβώς ποιες είναι οι δυνατότητες εκεί. Αυτό το λέω διότι για να μεταφερθεί αυτό το αέριο που ανακαλύπτεται στην Ανατολική Μεσόγειο στην Ευρώπη, που είναι η αποκλειστική τους αγορά, πρέπει να βρούμε και τον τρόπο μεταφοράς. Εκεί φιλοδοξούμε να γίνει ένα πολύ μεγάλο έργο υποθαλάσσιο που πιάνει όμως Κρήτη, Ελλάδα και συνεχίζει στην Ιταλία, που είναι ο λεγόμενος EastMed. Άρα η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα κέντρο αντικειμενικά. Οι κάθετοι και οριζόντιοι αυτοί άξονες φυσικού αερίου συνεπικουρούνται από σταθμούς LNG όπως η Ρεβιθούσα. Το FSRU της Αλεξανδρούπολης είναι σημαντικό έργο γιατί θα δίνει φυσικό αέριο στον κάθετο άξονα. Συνεπώς μετατρέπεται η Ελλάδα σε ένα ενεργειακό κέντρο. Αυτό έχει και τεράστιες γεωπολιτικές επιπτώσεις. Η ενέργεια φέρνει τις χώρες πιο κοντά. Οι διασυνδέσεις φέρνουν τις χώρες πιο κοντά. Ήδη στο Κάιρο πριν από 2 μήνες ιδρύσαμε το Gas Forum της Ανατολικής Μεσογείου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικός θεσμός. Όλες οι χώρες της περιοχής, δηλαδή Αίγυπτος, Ισραήλ, Κύπρος, Ιταλία, Ελλάδα, αλλά και η Παλαιστινιακή Αρχή δίπλα στο Ισραήλ και η Ιορδανία, συμμετέχουμε σε ένα φόρουμ που από κοινού συζητάμε τα θέματα του φυσικού αερίου, της ανάπτυξης περιοχής και της συντονισμού όλων των προσπαθειών μας για να είναι υποφελής για όλους αυτή η ανάπτυξη των υδρογόνων ανθράκων στην περιοχή. Άρα σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα ενεργειακό κέντρο. Ταυτόχρονα η Ελλάδα διασυνδέεται στο εσωτερικό της με πολύ μεγάλες επενδύσεις. Οι μεγαλύτερες επενδύσεις είναι η διασύνδεση των νησιών, Κυκλάδες και Κρήτη. Θα σβήσουμε τις μονάδες μετά το 20, τις πετρέλαιο παραγωγές μονάδες ενέργειας και θα πάμε σε μια διασύνδεση όλο του νησιωτικού συμπλέγματος με την υπηρετική Ελλάδα σε μια προσπάθεια αφενός με περιβαλλοντικά να σβήσουν οι ρυπογόνες μονάδες και αφετέρου να ξεκονομήσουμε χρήματα. Στο πλαίσιο αυτών των τεράστιων αλλαγών υπενθυμίζω ότι εκ των πραγμάτων διαμορφώνεται μια αγορά ενέργειας η οποία δεν θα είναι πλέον αυστηρά εθνική εντός της Ελλάδας, θα αρχίσει να διασυνδέεται και με τις γειτονικές χώρες. Αυτό είναι το λεγόμενο target model που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο πρακτικά λέει φτιάξτε περιφερειακές αγορές ενέργειας, διότι έτσι θα είναι καλύτερο για ολόκληρη την περιφέρεια, αλλά και για κάθε χώρα χωριστά, άρα σιγά σιγά θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε μια περιφερειακή αγορά
και στα Βαλκάνια, με χώρες που είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με την Ιταλία που είναι η πιο γειτονική χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα ενοποίηση των αγορών και φυσικά στο επίκεντρο όλων αυτών των αλλαγών είναι και ο θεσμός του χρηματιστηρίου της ενέργειας που έχουμε νομοθετήσει, έχει ιδρυθεί, προχωράει ο οργανισμός και θα αρχίσει να δουλεύει στα τέλη του 19, το δεύτερο εξάμεινο του 19 προβλέπεται η λειτουργία αυτού του νέου θεσμού, ο οποίος επίσης θα είναι στο επίκεντρο του ενεργειακού μας συστήματος. Τώρα, η μία πλευρά είναι η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος που επηρεάζει, επαναλαμβάνω, άμεσα στον Εύρο έχουμε πληθώρα projects, πολύ μεγάλων ενεργειακών projects που επηρεάζονται από τη μετατροπή τους σε κόμβο. Η δεύτερη πλευρά είναι η μετάβαση στη ΣΑΠΕ. Τώρα, για να μεταβούμε σε μια, να διπλασιάσουμε τη ΣΑΠΕ της χώρας σε 10 χρόνια, παράγουμε αρκετά. Σήμερα είμαστε 29% της ενέργειάς μας, το παράγουμε από ΑΠΕ, είναι πολύ καλά. Η Ελλάδα είναι τέταρτη χώρα στον κόσμο, είναι πολύ ψηλή η συμμετοχή των ΑΠΕ στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ. Αλλά θα πρέπει να το διπλασιάσουμε για να πάμε στο 57-58% μέχρι το 2030. Εκεί έχουμε πάρει μια σειρά από πρωτοβουλίες, η κεντρική ιδέα των οποίων είναι πάρα πολύ απλή. Οι ΑΠΕ αναπτύσσονται μέχρι τώρα με δύο τρόπους. Τα φωτοβολταϊκά κυριαρχούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή το κύμα των φωτοβολταϊκών έγινε από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και τα αιωλικά έγιναν από πολύ, πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτός ήταν οι δύο κύκλοι επενδύσεων σε ΑΠΕ στην Ελλάδα. Η ιδέα που είχαμε ήταν να φτιάξουμε ένα τρίτο θεσμό, ο οποίος να επιτρέπει στους καταναλωτές ενέργειας, με τη γενική του έννοια, να γίνουν παραγωγή ενέργειας. Άρα να επιτρέψει σε μένα στο σπίτι μου να φτιάξω ένα φωτοβολταϊκό και να γίνω παραγωγός, να επιτρέπει σε μια αγροτική κοινότητα να παράγει το ρεύμα που χρειάζεται, να επιτρέπει σε ένα ΤΟΕΒ να παράγει το ρεύμα που χρειάζεται για την άντληση και τη διαχείριση του νερού, να επιτρέπει σε τρία ξενοδοχεία σε μια πόλη να συγκροτήσουν μια ενεργειακή κοινότητα και να παράγουν ενέργεια που καταναλώνουν τα ίδια, να επιτρέψεις κάθε μορφής σε μια βιομηχανική περιοχή να παράγει την ενέργειά της, και αυτό να το επεκτείνουμε και σε δημόσιους φορείς, σε ένα πανεπιστήμιο, να μπορεί να παράγει την ενέργειά του, και πάει λέγοντας. Άρα η κεντρική ιδέα των ενεργειακών κοινοτήτων ήταν πάρα πολύ απλή. Προφανώς και θα συνεχίσει η ιδιωτική δραστηριότητα, μικρομεσαία ή μεγάλη, στη ΣΑΠΕ, αλλά πρέπει να ανοίξουμε ένα χώρο για να μπορέσουν οι καταναλωτές να μπουν σε αυτό το τομέα, να είναι ισχυροί, να είναι παρόντες. Έχει πολλά πλεονεκτήματα. Η αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας είναι καλύτερη μορφή ενέργειας, αν γίνεται δηλαδή κοντά στον τόπο κατανάλωσης. Ταυτόχρονα δίνουμε μια δραστηριότητα η οποία, όπως το είπε, υπόθηκε και πριν, ανακυκλώνει τα χρήματα και το όφελος στην τοπική κοινωνία, και ταυτόχρονα εξομαλύνει και την διείσδυση των ΑΠΕ χωρίς να δημιουργεί εντάσεις με τις τοπικές κοινωνίες, όπως γίνεται κατά κανόνα σε πολλές περιπτώσεις. Άρα η ιδέα των ενεργειακών κοινοτήτων ήταν να αυτή η μετάβαση να ανοίξει ένα σημαντικό χώρο για τις τοπικές κοινωνίες να συμμετέχουν. Τόσο απλή ήταν η ιδέα. Αποτυπώθηκε στην νομοθεσία για τις ενεργειακές κοινότητες, και τώρα πια έχουν σχηματιστεί ενεργειακές κοινότητες. Είναι 50 ήδη στη λίστα του Υπουργείου μας, στο Μητρό. Ετοιμάζονται άλλες 50 από ό,τι μαθαίνω. Είναι θέμα εβδομάδων για να ολοκληρωθούν, άρα μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε δεσμεύσει 25 εκατομμύρια για τις πρώτες κοινότητες και θα από τα ΕΣΠΑ, και θα ξεκινήσει το πρώτο πρόγραμμα χρηματοδότησης ενεργειακών κοινοτήτων. Τι κάνει αυτό το πρόγραμμα? Δίνει το 40% της επένδυσης
που χρειάζεται να κάνει μια ενεργειακή κοινότητα στην αρχή. Άρα κοστίζει 100 ευρώ η επένδυση που κάνει, δίνει τα 40 ευρώ το πρόγραμμα. Έχουμε λύσει το πώς θα αμείβεται μετά, αν έχει πλεόνασμα και το δίνει στο δίκτυο. Θα είναι 10% πάνω από την τιμή αγοράς. Τώρα πια δεν υπάρχουν εγγυημένες τιμές, γίνονται διαγωνισμοί. Σήμερα έληξε ένας διαγωνισμός που δείχνει ότι οι ΑΠΕ πλέον δεν είναι μόνο περιβαλλοντικά υπέρτερες, είναι και οικονομικά ανταγωνιστικές. Η τιμή που βγήκε σήμερα στο διαγωνισμό, που ήταν 53 ευρώ η μεγαβατόρα, σημαίνει ότι οι τιμές για την παραγωγή ΑΠΕ, εκεί που ήταν 200 κάτι πριν από 4 χρόνια, έφτασαν τα 100, που ήταν οι τελευταίες εγγυημένες τιμές που δώσαμε το Μάρτιο του 2017, και από το Μάρτιο του 2017 μέχρι σήμερα από τα 100 ευρώ έχει πέσει στο 53. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πλέον ότι έχει πέσει πάρα πολύ το κόστος επένδυσης σε αυτές τις μορφές ενέργειας. Άρα αυτό διευκολύνει πάρα πολύ την προσπάθειά μας, γιατί επιτρέπει πλέον ένα επενδυτικό σχέδιο από όλες αυτές τις μορφές ενεργειακών κοινοτήτων να γίνει και εφικτό και ρεαλιστικό και να έχει φυσικά και άμεση απόδοση. Τώρα, η ΑΠΕ είναι ένα ευρύ φάσμα πραγμάτων, οι ενεργειακές κοινοτήτες είναι ένας θεσμός, οι αγρότες είναι άλλος θεσμός. Εμείς υπό το βάρος αυτών των εξελίξεων, όπως ξέρετε, τα αγροτικά φωτοβολταϊκά είτε είχαν δοθεί 2.000 άδειες, αυτό ήτανε, με εγγυημένες τιμές πολύ ψηλές. Τώρα εμείς το ανοίγουμε σε όλους τους αγρότες. Κάθε αγρότης μπορεί να παράγει από 100 που ήταν το όριο στην προηγούμενη περίοδο, τώρα το κάναμε 500, το πενταπλασιάσαμε, άρα το ανοίγουμε σε όλους τους κατ' επάγγελμα αγρότες. Και φυσικά προχωράμε στο δεύτερο μεγάλα προγράμματα που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας, τα οποία μπορούν να το κάνουν ενεργειακές κοινότητες, μπορούν να τα κάνουν και άλλοι φορείς. Εξοικονόμηση ενέργειας με δύο πολύ μεγάλα προγράμματα. Το ένα πρόγραμμα είναι το κλασικό, το εξοικονομώ κατοίκων, το ξέρετε όλοι. Πέρυσι μπήκαν 50.000 νοικοκυριά, την άλλη εβδομάδα θα προκηρύξουμε άλλα 20.000 νοικοκυριά. Πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι το ένα δις που θα δώσουμε σε δημόσια κτίρια. Εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια, νοσοκομεία, πήγα στο Δημότιο σήμερα για αυτόν τον λόγο, σχολεία, δημαρχία, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, οτιδήποτε δημόσιο κτίριο, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας για τα επόμενα χρόνια. Κλείνοντας, να θυμίσω ότι πέρα από τις ανανεώσιμες πηγές έχουμε εξυγχρονίσει και όλη την νομοθεσία και για τη γεωθερμία. Έχουμε το νέο νόμο και εκεί είναι η εισηγήτρια. Και εκεί η εισηγήτρια η Νατάσα. Ο νόμος για τη γεωθερμία, ο οποίος προσπαθεί να ξεμπλοκάρει ένα σημαντικό πόρο που έχει η χώρα μας, ανεκμετάλλευτο μέχρι στιγμής. Ταξινομεί, για πρώτη φορά βάζει κατηγορίες, διαφορετικές διαδικασίες, ξεκαθαρίζει όλο το θεσμικό πλαίσιο, την αδειοδότηση, τους διαγωνισμούς, το ποιος κάνει τι. Πάρα πολύ απλή πλέον η νομοθεσία και εύληπτη, και προσδοκούμε, υπάρχει στον Εύρο ήδη ένα εγχείρημα πολύ σημαντικό, προσδοκούμε μεγάλη όθηση και στον τομέα αυτό. Ωραία. Να κλείσω με ένα πολιτικό σχόλιο. Με αυτά και με αυτά είμαστε στην επόμενη μέρα. Θα γίνουν εκλογές το 19, αυτό είναι σίγουρο. Και για μια ακόμη φορά η Νέα Δημοκρατία θα πέσει έξω στις προβλέψεις. Σας ευχαριστώ.